Πολιτικό σεισμό προκαλεί το σκάνδαλο διαφθοράς και χρηματισμού στην καρδιά των Βρυξελών, στο οποίο εμπλέκεται και η Εύα Καϊλή. Γραφειοκράτες των Βρυξελών κάνουν μάλιστα λόγο για μία από τις πιο δραματικές ιστορίες διαφθοράς των τελευταίων ετών. Η Ευρωβουλευτής είναι ανάμεσα στα 4 άτομα για τα οποία η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία Βρυξελών εξέδωσε ένταλμα σύλληψης και είναι κατηγορούμενη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, εγκληματική οργάνωση και διαφθορά. Η Εύα Καϊλή προσήχθη την Παρασκευή και τελικά συνελήφθη. Η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής βρέθηκε να έχει στο σπίτι της 160.000 ευρώ μετρητά σε σακούλες, συμπεριλαμβανομένων και των χρημάτων που βρέθηκαν στην κατοχή του πατέρα της, Αλέξανδρου Καϊλή, ο οποίος φέρεται να προσπάθησε να διαφύγει με βαλίτσα γεμάτη καρτονομίσματα. Το ΠΑΣΟΚ διέγραψε την Εύα Καϊλή από την Παρασκευή και θα ακολουθήσουν, σύμφωνα με πληροφορίες, και οι ευρωσοσιαλιστές. Το κόμμα ήδη από το Σάββατο ζητά πίσω την έδρα της Εύας Καϊλή και μόνος τρόπος είναι να παραιτηθεί η ίδια. Εν τω μεταξύ, με συνοπτικές διαδικασίες, η ίδια οδηγείται προς καθαίρεση και από τη θέση της Αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου. Δημοσιογράφος της εφημερίδας Le Soir μίλησε στην ΕΡΤ για την υπόθεση Qatargate, τονίζοντας ότι οι ανακριτές υποψιάζονται ότι το Κατάρ προσφέρει χρήματα σε υψηλά ιστάμενα πρόσωπα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σύμφωνα μάλιστα με τα λεγόμενα του δημοσιογράφου, οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο δεν είναι παρά μόνο στην αρχή τους. Τι είναι το Qatargate στο οποίο φέρεται να εμπλέκεται η Εύα Καϊλή? Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά από την Παρασκευή, όταν τα βελγικά ΜΜΕ αποκάλυψαν τις προσαγωγές των 6 προσώπων, οι κρατούμενοι πλέον φέρονται να εμπλέκονται σε ένα φερόμενο σκάνδαλο διαφθοράς από αξιωματούχους του Κατάρ, προκειμένου να ενεργήσουν υπέρ του κράτους, του κόλπου, για μια σειρά ζητημάτων στην Ευρωβουλή. Να κάνουμε άλλα λόγια, lobbying υπέρ του Κατάρ. Να σημειωθεί ότι το Κατάρ έχει επικριθεί ευρέως και ποικιλοτρόπως με αφορμή το Μουντιάλ, ένα από τα θέματα που έχουν συζητηθεί ευρέως πέραν των πολλών άλλων ζητημάτων που υπάρχουν με την εν λόγω χώρα, είναι αυτό των εργασιακών συνθήκων. Αίσθηση προκάλεσε η ομιλία της Εύας Καϊλή στην Ευρωβουλή, όπου αποθέωνε το Κατάρ για τα εργασιακά δικαιώματα, αν και οι εκθέσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας το προηγούμενο διάστημα αναφέρουν ότι 6.500 εργάτες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των έργων του Μουντιάλ.